Πρόκειται για την δεύτερη κρίσιμη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά την περασμένη Τρίτη, οπότε και ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις για την δραστική επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών σε σχέση με το νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων που θα εφαρμοστεί ανάλογα και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε σχέση με την εργασιακή εφεδρεία, σε σχέση με την αναδιάρθρωση των φορέων, σε σχέση με το άνοιγμα της αγοράς εργασίας, σε σχέση με όλα τα μέτρα που ενισχύουν την εθνική ανταγωνιστικότητα. Σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο κλήθηκε από τον Πρωθυπουργό να αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες μέρες στην Ευρωζώνη, στην Ευρώπη, στην παγκόσμια αγορά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η έλλειψη ολοκληρωμένων θεσμών οικονομικής διακυβέρνησης και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο λειτουργεί ως καταλύτης, επηρεάζοντας πολιτικές και θεσμικές εξελίξεις, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που βρίσκεται σε ένα ενδιάμεσο στάδιο στην ιστορική και θεσμική πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ηπείρου μας, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ευρωζώνης, που διαθέτει την ισχύ του κοινού νομίσματος, του ευρώ, που είναι εξίσου σημαντικό με το δολάριο στις διεθνείς αγορές, αλλά δεν συνοδεύεται από την ανάλογη θεσμική και πολιτική υποστήριξη, γιατί η Ευρωζώνη είναι μία ένωση κρατών που λειτουργεί με τη μορφή μιας διευρυμένης συνεργασίας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι ένα ολοκληρωμένο, όριμο, ομοσπονδιακό κράτος όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι μεσολάβησε τις τελευταίες μέρες? Πρέπει να διευκρινιστεί, και αυτή είναι η ομόφωνη εκτίμηση του Υπουργικού Συμβουλίου, ότι αυτά που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τώρα δεν έχουν καμία σχέση με την επίσκεψη της Τρόικα και με την λεγόμενη πέμπτη αναθεώρηση του προγράμματος στήριξης της Ελλάδας από τους θεσμικούς εταίρους, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η αναχώρηση των επικεφαλής της Τρόικα την προηγούμενη εβδομάδα, στις 2 Σεπτεμβρίου, ήταν, όπως έχω τονίσει και εγώ αλλά και η ίδια η Τρόικα με συνεχείς σχετικές δηλώσεις της, απολύτως προγραμματισμένη και συμφωνημένη. Η αναχώρηση των επικεφαλής προκειμένου να επανέλθουν σε λίγες μέρες συνδέεται με την ανάγκη να επεξεργαστούμε όχι μόνο την αξιολόγηση του τρέχοντος προϋπολογισμού του 2011, αλλά και το σχέδιο του νέου προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού του 2012, στο πλαίσιο του Μεσοπροθέσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής. Με την Τρόικα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον αρμόδιο επίτροπο των Όλι Ρεν, δεν σταματήσαμε ποτέ να είμαστε σε επαφή. Έχουμε ανταλλάξει πάρα πολλές τηλεφωνικές κλήσεις και είχαμε μακρές συνομιλίες, την τελευταία σήμερα το πρωί, χθες, προχθές, κάθε μέρα. Και δεν είναι το πρόβλημα η συμφωνία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την Τρόικα. Αυτό είναι κάτι εύκολο, είναι κάτι που δεν μας δημιούργησε καμία μα καμία δυσκολία. Άλλα είναι αυτά που έχουν μεσολαβήσει και που έχουν αλλάξει το τοπίο και τον συσχετισμό. Δεν είναι η στάση της Τρόικα, αλλά είναι η στάση ορισμένων πολύ σημαντικών κρατών μελών που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στα πράγματα της Ευρωζώνης, γιατί το κάθε κράτος, η κάθε κυβέρνηση, η κάθε βουλή, το κάθε πολιτικό σύστημα, η κάθε κοινωνία αντιμετωπίζει στην Ευρωζώνη τα δικά της προβλήματα και έχει τις δικές της προτεραιότητες. Μπορεί να έχει μεσολαβήσει ένα κακό εκλογικό αποτέλεσμα σε περιφερειακές εκλογές, μπορεί να υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ κομμάτων που μετέχουν σε συμμαχικές κυβερνήσεις, μπορεί να υπάρχει μια πίεση από τα εθνικά μέσα ενημέρωσης, μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μιας οποιασδήποτε χώρας, και όλα αυτά βεβαίως στη συνέχεια διογκώνονται, μετατρέπονται σε προβλήματα όχι εθνικά αλλά πανευρωπαϊκά, σε προβλήματα της Ευρωζώνης. Σας θυμίζω ότι τις τελευταίες μόλις ημέρες
Είχαμε πολλαπλές δημοσιογραφικές πληροφορίες και διαρροές και σχόλια σε σχέση με την δήθεν ύπαρξη ενός πλάνου Β που αναφερόταν στην επικείμενη, αυτό το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, πτώχευση της Ελλάδας μέσα στο χρηματιστήριο. Η γερμανική κυβέρνηση διέψευσε τις φήμες αυτές. Εγώ ο ίδιος, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, αναγκάστηκα να κάνω μια σκληρή, καθαρή δήλωση πως αυτά είναι επαναλαμβανόμενα δυστυχώς, κακόγουστα παιχνίδια, είναι μια οργανωμένη σπέκουλα που δεν αφορά την Ελλάδα, αφορά την καρδιά του ευρώ, αφορά την ευρωζώνη συνολικά. Τέτοιου είδους φαινόμενα είχαμε, έχουμε και δυστυχώς θα έχουμε. Γιατί οι περιβόητες αγορές κινούνται με μεγαλύτερη άνεση, με μεγαλύτερη ταχύτητα, είναι ανεξέλεγκτες, ενώ τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί υπακούν σε κανόνες και απολογούνται σε πολίτες. Υπάρχει όμως αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Και σε αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί, ως έθνος, όλοι μαζί ως κοινωνία, όχι μόνο η κυβέρνηση, όχι μόνο το κράτος, η Ελλάδα ως κοινό μας σπίτι, η πατρίδα μας, μία απάντηση. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών των 7 πλουσιότερων χωρών του κόσμου, των G7, στην Μασσαλία. Και εκεί πάλι είδαμε διαρροές, φήμες, ακριτομυθίες, οι οποίες έχουν στο επίκεντρό τους την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια μεσαία ευρωπαϊκή χώρα. Είναι μια χώρα που ανήκει στις 27 ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου παρά την κρίση και παρά την ύφεση. Είναι μια χώρα που έχει πετύχει πάρα πολλά τις τελευταίες δεκαετίες χάρη στους πολίτες της και τον ιδρώτα τους, αλλά δεν είναι το κέντρο της Ευρώπης. Είναι πολύ μικρή η Ελλάδα για να είναι ο καταλυτικός παράγοντας για το μέλλον της Ευρωζώνης. Είμαστε περίπου το 2% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης, κάτι λιγότερο από το 3% του δημοσίου χρέους της Ευρωζώνης. Υπάρχουν άλλες χώρες που είναι το 25% του δημοσίου χρέους της Ευρωζώνης μόνες τους. Υπάρχουν χώρες που μπορούν να επηρεάσουν το ΑΕΠ της Ευρωζώνης και τις μακροοικονομικές επιδόσεις της από μόνες τους. Δεν είναι η περίπτωση της Ελλάδας. Και δεν είναι δυνατόν εμείς να αφήσουμε τη χώρα μας να γίνεται, αν θέλετε, το πρόσχημα ή το δίθεν επιχείρημα για εξελίξεις που δεν μας αφορούν, αλλά που βασίζονται πάνω μας και λειτουργούν σε βάρος μας. Πρέπει συνεπώς να στερήσουμε από όλους αυτό το πρόσχημα. Πρέπει να στερήσουμε από όλους αυτό το δίθεν επιχείρημα. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Έχουμε μία μεγάλη ύφεση. Μία ύφεση πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που και η Τρόικα είχε προβλέψει το Μάιο. Μια ύφεση πολύ μεγαλύτερη από αυτήν πάνω στην οποία οικοδομήθηκε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα στις αρχές Ιουνίου. Μια ύφεση που φτάνει το 5,3%. Αυτή η ύφεση βεβαίως πρέπει να ανακοπεί και πρέπει να ανασκεφθεί. Και το αντικείμενο των συζητήσεών μας με την Τρόικα ήταν και είναι πάντα αυτό. Γιατί έχουμε μεγαλύτερη ύφεση, τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε αναπτυξιακά τη χώρα, πώς μπορούμε να ανακόψουμε την ύφεση. Αυτή είναι πάντα η πρώτη μας μέρημνα και η πρώτη προτεραιότητα. Γιατί ύφεση σημαίνει ανεργία. Γιατί ύφεση σημαίνει αποεπένδυση. Γιατί ύφεση σημαίνει μείωση του εισοδήματος. Γιατί ύφεση σημαίνει ανασφάλεια. Αλλά εάν θέλουμε να κινηθούμε σε επίπεδο 2011 και 2012, πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητάμε για το πώς ακριβώς θα κλιμακωθεί η προσαρμογή στους στόχους μας, αν πρέπει να γίνει λίγο γρηγορότερα ή λίγο αργότερα, με μια διαφορά της τάξεως του 0,5 ή του 0,7% του ελληνικού ΑΕΠ. Εάν θέλουμε να δούμε το ζήτημα στρατηγικά, εθνικά, πατριωτικά και να βγάλουμε οριστικά το κεφάλι μας έξω από το νερό, να αναπνεύσουμε και να ανακουφίσουμε την χώρα και τους πολίτες, πρέπει τώρα να πάρουμε μια πολύ σημαντική απόφαση και την απόφαση αυτή πήρε με τα λόγου γνώσεως, με συνείδηση ιστορικής ευθύνης και με πολύ καθαρό τρόπο ομόφωνα το Υπουργικό Συμβούλιο. Άμεση προτεραιότητά μας είναι η πλήρης και απόλυτη εφαρμογή των υποχρεώσεών μας έναντι των εταίρων μας, δηλαδή η πλήρης επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και του 2011 και του 2012, που σε απόλυτους αριθμούς
οδηγούν για το 2011 σε ένα δημοσιονομικό έλλειμμα συμπεριλαμβανομένου και του κόστους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους 17,1 δισεκατομμυρίων και για το 2012 σε ένα δημοσιονομικό έλλειμμα συμπεριλαμβανομένου του κόστους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους 14,9 δισεκατομμυρίων. Αυτό σημαίνει, και πρέπει να το ακούσουν αυτό όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες, ότι ακολουθήσαμε την εξής διαδρομή. Το πρωτογενές έλλειμμα που παρήγαγε η χώρα μας, χωρίς δηλαδή τους τόκους που πληρώνουμε για το δημόσιο χρέος, το 2009, το έλλειμμα της ετήσιας χρήσης, αυτά που έπρεπε να πάρουμε από τους εταίρους μας για να βγάλουμε τη χρονιά, ήτανε το 2009 πάνω από 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2010 αυτό το πρωτογενές έλλειμμα που πάλι έπρεπε να μας το χρηματοδοτήσουν οι εταίροι μας ήταν 11,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια δραστική μείωση. Φέτος, εφόσον πετύχουμε τους στόχους μας πλήρως, το πρωτογενές έλλειμμα θα είναι μόλις 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα είναι κάτω από το 1% του ΑΕΠ. Θα είναι 0,8% του ελληνικού ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι αν εφαρμόσουμε και τους στόχους του 2012, τότε θα έχουμε το 2012 πρωτογενές πλεόνασμα, επιτέλους για πρώτη φορά, 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι από τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2012 θα έχουμε βγει στο ξέφωτο των πρωτογενών πλεονασμάτων. Τι σημαίνει πρωτογενές πλεόνασμα? Είναι ισοσκελισμένη και θετική η ετήσια διαχείριση, εάν αφαιρέσουμε τους τόκους. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε θωρακισμένοι πολιτικά, οικονομικά, διπλωματικά, χρηματοπιστωτικά, απέναντι σε οποιαδήποτε εξέλιξη. Διότι ο ελληνικός λαός, το ελληνικό κράτος, έχει πιο πολλά έσοδα από ό,τι έχει δαπάνες για την ετήσια δημοσιονομική διαχείριση. Αυτή θα είναι και πρέπει να είναι η αποστομωτική απάντηση. Αυτή είναι η ριζική αλλαγή των δεδομένων. Και προκειμένου να το πετύχουμε αυτό, βεβαίως, πρέπει να καλύψουμε τον στόχο μας όπως έχει προσαρμοστεί με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που ψηφίστηκε στις 30 Ιουνίου κατέβασε τον στόχο των εσόδων του 2011 σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Από τα 55 δισεκατομμύρια πήγαμε στα 54 και κάτι δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν υστερήσεις. Ότι θέλουμε περίπου 1% του ΑΕΠ, περίπου 2 δισεκατομμύρια και κάτι, προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας σύμφωνα με την προβολή που κάνουμε τώρα το τελευταίο τρίμηνο. Γιατί έχουμε υστερήσεις? Έχουμε υστερήσεις, για να μιλήσουμε ανοιχτά και καθαρά με το χέρι στην καρδιά, γιατί δεν έχουμε έναν ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό κρατικό μηχανισμό, μια φορολογική διοίκηση που να μπορεί να τρέξει τα πράγματα και να έχει αποτελέσματα. Ήδη έχουμε κάνει πολλές αλλαγές. Με το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα θα ολοκληρωθούν οι αλλαγές αυτές. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αλλάξει ριζικά τα πράγματα. Είδατε τις λύσεις των οφειλετών. Είδατε την άρση του τραπεζικού απορρίτου. Είδατε το φορολογικό πιστοποιητικό από ιδιώτες, ελεγκτές και λογιστές. Είδατε την προσπάθεια να κινητοποιήσουμε τον ιδιωτικό τομέα για να μας βοηθήσει στη συλλογή των εσόδων. Αλλά αυτά θα αποδώσουν αρχές του 12. Επίσης η κοινωνία αντιδρά. Και γιατί υπάρχει δυσπραγία, και γιατί υπάρχει ύφεση, και γιατί υπάρχει μειωμένο εισόδημα, και γιατί υπάρχει ανεργία, αλλά και γιατί υπάρχει φόβος, υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχει όμως και οργανωμένη, αμετάπιστη παραοικονομία και φοροδιαφυγή. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να μας λείπουν αυτά τα σχετικώς μικρά ποσά από τον στόχο που είναι ζωτικός για να φτάσουμε σε λίγους μήνες σε πρωτογενές πλεόνασμα. Και η απόφαση που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα είναι πως πρέπει πραγματικά να κάνουμε μία εθνική συλλογική προσπάθεια, να πάρουμε επάνω μας όλοι μαζί το βάρος αυτό και να πετύχουμε τους στόχους. Όχι με νέες επιβαρύνσεις. Δεν υπάρχει καμία νέα επιβάρυνση. Η συνολική επιβάρυνση των πολιτών, της κοινωνίας, της οικονομίας παραμένει ίδια. Αλλά χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό υποκατάστασης των μειωμένων αποδόσεων.
πρέπει να βρούμε κάτι που να είναι δίκαιο, κάτι που να είναι κοινωνικά αποδεκτό, κάτι που να διαφοροποιεί τον πλούσιο από τον μεσαίο και από τον φτωχό, κάτι το οποίο να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, να αποδώσει γρήγορα, να μην εξαρτάται από τον μηχανισμό της φορολογικής διοίκησης. Το μόνο μέτρο που έχει όλα αυτά τα προσόντα, που είναι μέτρο άμεσης καθολικής εφαρμογής, αλλά κλιμακωμένο δίκαια με κοινωνικά χαρακτηριστικά, είναι ένα ειδικό τέλος στην χτισμένη επιφάνεια, στην ακίνητη περιουσία, που θα εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, μία μεσοσταθμική επιβάρηση, ένα τετραγωνικό μέτρο της τάξης των 4 ευρώ, που σημαίνει ότι εκεί που έχουμε χαμηλές τιμές ζώνης και χρήσεις οι οποίες είναι λαϊκές, μπορεί κάποιος να κληθεί να πληρώσει μόλις 0,5 ευρώ, 50 λεπτά. Ενώ κάπου που έχουμε πολυτελή κατοικία, στα βόρεια προάστια της Αθήνας, για παράδειγμα, κάποιος θα πληρώσει 10 ευρώ. Θα χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο που ήδη προβλέπει ο νόμος για το τέλος ακίνητης περιουσίας και η επεξεργασία η οποία θα ανακοινωθεί την Τρίτη από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε συνεργασία με την ΔΕΗ θα έχει όλες τις λεπτομέρειες, γιατί θα λαμβάνουμε φυσικά υπόψη το ποιος είναι μακροχρόνια άνεργος, το ποιος είναι ανάπηρος, το ποιος είναι τρίτεκνος και πολύτεκνος, το ποιος υπάγεται δηλαδή στο κοινωνικό τιμολόγιο 1 και κοινωνικό τιμολόγιο 2 της ΔΕΗ. Θα λαμβάνουμε υπόψη τις αλλαγές που έχουν επέλθει φυσικά στις αξίες της γης, γιατί η λεγόμενη κοινωνική, η ταξική διαίρεση του χώρου σημαίνει πάρα πολλά και για την εισοδηματική διαστρωμάτωση και για τη λειτουργία της κοινωνίας μας. Και επίσης ξέρουμε ότι το μεγάλο μέρος της περιουσίας των Ελλήνων είναι επενδεδημένο σε ακίνητη περιουσία. Θυμίζω ότι δεν έχει σπραχθεί ούτε ο φόρος ακίνητης περιουσίας του 9, ούτε το ΕΤΑΚ του 10, λόγω αδυναμίας της φορολογικής διοίκησης. Άρα έχουμε έναν πρόσθετο λόγο να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Θα προσπαθήσουμε η ίσπραξη να γίνει μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου ταμιακά, ώστε δημοσιονομικά να εγγραφεί στο έτος 2011, και για το έτος 2012 η ίσπραξη θα γίνει με πολλές δόσεις για να το αντέξει η κοινωνία. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι τώρα πέφτουν όλα μαζί. Το νέο εκαθαριστικό που είναι τριπλό. Τα αυθαίρετα που πρέπει να πληρωθεί το τέλος. Τώρα αυτή η νέα επιβάρυνση, η οποία όμως είναι κλιμακωμένη, θέλουμε να πιστεύουμε δίκαια και θα το ελέγξουμε, ώστε να υπάρχει απόλυτη εσωτερική δικαιοσύνη και ηθική βάση. Το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε πόσο δυσβάσταχτο είναι. Αλλά πρέπει να κάνουμε αυτή τη συλλογική προσπάθεια προκειμένου να αποστομώσουμε τους πάντες και, προσέξτε, τώρα ο ορίζοντας είναι συγκεκριμένος. Αυτοί οι δύο μήνες, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, είπα και χθες μιλώντας στα επιμελητήρια, είναι δύο κολλασμένοι μήνες. Γιατί πρέπει 16 κοινοβούλια των κρατών μελών της Ευρωζώνης να ψηφίσουν την κύρωση της συνθήκης για το EFSF. Εάν δεν κυρωθεί η συνθήκη για το EFSF, δεν μπορούμε να πάρουμε το δάνειο και δεν μπορούν να δοθούν οι εγγυήσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, το PSI. Αυτή τη στιγμή είναι υποδιαμόρφωση, έχουν φύγει οι μπύλες στη ρουλέτα και κινούνται όλα τα θέματα. Η συμμετοχή του δημόσιου τομέα, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, όπου τα μηνύματα είναι πάρα πολύ καλά τώρα που αρχίσαμε να παίρνουμε διεθνώς τις απαντήσεις. Αλλά πρέπει όλα αυτά να ολοκληρωθούν μέχρι 31 Οκτωβρίου. Και 31 Οκτωβρίου, αν πετύχουν όλα αυτά που είναι στο χέρι μας να πετύχουν, εάν αποστομώσουμε όλους εκείνους που μπορεί να θέτουν σε αμφιβολία προθέσεις και ικανότητες των Ελλήνων και της Ελλάδας, τότε θα έχουμε μία αποκλιμάκωση της κρίσης, μία αποσυμφόρηση. Θα πέσει χρήμα στην αγορά, θα έχουμε ρευστότητα, θα έχει λεφτά το δημόσιο και θα έχουν μεγαλύτερη ρευστότητα οι τράπεζες, άρα οι επιχειρήσεις, άρα λεφτά για επενδύσεις, λεφτά για θέσεις εργασίας, για να αντιμετωπιστεί η ανεργία μαζί με τα προγράμματα καταπολέμησης ανεργίας που έχουν να διαθέσουν 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στους ανέργους μέσω του ΟΑΕΔ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει να πετύχουμε στο στόχο αυτό. Για να πείσουμε
για να πείσουμε και τους εαυτούς μας, αλλά και τους άλλους που μας παρακολουθούν και μας παρακολουθούν με δυσπιστία, γιατί υπάρχει μια διαχρονική και συσσωρευμένη δυσπιστία. Υπάρχουν αρνητικά στερεότυπα κατά της Ελλάδας και δεν μπορούμε να ανεχόμαστε κανείς να αναπαράγει στερεότυπα περιπαικτικά ή υποτιμητικά για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Εάν λοιπόν θέλουμε να δώσουμε μια αποστομωτική απάντηση, πρέπει και να ψηφίσουμε τη σχετική νομοθεσία, αλλά να κάνουμε και κάτι που είναι πιο δυναμικό. Να ψηφίσουμε ταχύτερα τον προϋπολογισμό του 2012. Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ομόφωνη βεβαίως, είναι να επιταχυνθεί η ψήφιση του προϋπολογισμού του 2012. Πρέπει να κατατεθεί το προσχέδιο την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, στις 3 Οκτωβρίου. Θα υπάρξει ένα εύλογο διάστημα συζήτησης και επεξεργασίας στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Αμέσως μετά θα κατατεθεί το οριστικό σχέδιο με στόχο να ψηφιστεί ή δυνατόν πριν τις 31 Οκτωβρίου. Και ταυτόχρονα θα εισαχθεί για ψήφιση το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα, όπου θα δούμε συνολικά τα προβλήματα του μηχανισμού ίσπραξης και απόδοσης του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και τη σχέση μεταξύ περιουσίας και εισοδήματος. Γιατί δεν μπορεί να είσαι επιστήμονας, ελεύθερος επαγγελματίας, να δηλώνεις εισόδημα 10.000 και να έχεις μερικά εκατομμύρια ευρώ στην εφορία. Πρέπει να εξηγήσεις γιατί έχει συμβεί αυτό. Πρέπει να εξηγήσεις στους διπλανούς σου γιατί έχει συμβεί αυτό. Στην κοινωνία. Γιατί αν δεν πληρώνεις εσύ, πληρώνει κάποιος άλλος ή δανείζεται το κράτος και εξαρτάται από τους δανειστές του. Άρα τελικά μειώνεται η εθνική μας κυριαρχία επειδή κάποιος δεν πληρώνει τους φόρους του. Είναι δυστυχώς τόσο απλός ο δρόμος και ο συλλογισμός. Βεβαίως δεν αρκούν αυτά. Πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα τα οποία στέλνουν μηνύματα που έχουν ηθικό χαρακτήρα. Ομόφωνη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι να περικοπεί ένας ολόκληρος μισθός μηνιαίος από όλους τους αιρετούς και μετακλητούς λειτουργούς του Δημοσίου. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τους βουλευτές, τους περιφερειάρχες, τους δημάρχους, τους γενικούς γραμματείς, τους πάντες. Ένας ακόμη μισθός. Επίσης, είναι προφανές ότι υπάρχουν κατηγορίες πατριωτών μας που δεν έχουν μετάσχει όσο πρέπει στη συλλογική αυτή προσπάθεια και πρέπει να κληθούν να μετάσχουν στη συλλογική αυτή προσπάθεια. Μετά από πρόταση και των συναρμοδίων υπουργών στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα καλέσω και εγώ προσωπικά με εντολή του Πρωθυπουργού τον εφοπλιστικό κόσμο, προκειμένου να συζητήσουμε μαζί του με ποιον τρόπο θα μετάσχει σε αυτήν την εθνική δημοσιονομική προσπάθεια με πρακτικό και άμεσο τρόπο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να σταλεί ένα μήνυμα που δεν αφορά μόνο τον ελλαδικό, αν θέλετε, ορίζοντά μας, αλλά τον ελληνισμό γενικά, και ο κοσμοπολιτικός ελληνισμός πρέπει να δώσει το παρόν στην προσπάθεια αυτή, αλλά επειδή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το εφοπλιστικό κεφάλαιο, πρέπει να συζητήσουμε μαζί τους πώς θα συνεργαστούμε, αλλά με πώς θα έχουμε και συμμετοχή στην δημοσιονομική προσπάθεια, στην προσπάθεια που κάνουν κυρίως τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, τα οποία πρέπει να προστατεύουμε και να σεβόμαστε. Σας θυμίζω επίσης τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός, και τι έχω πει και εγώ κατ' επανάληψη φυσικά, ότι η συμμετοχή μας τώρα μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών θα γίνει μέσω κοινών μετοχών. Άρα θα έχουμε προσδοκία να λάβουμε υπεραξίες όπως έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί δεν είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός να αναλαμβάνει μια υποχρέωση, να πληρώνει, να εγγυάται, να δανείζεται και να μην έχει προσδοκία ωφέλους μέσα από την κοσμογονική, θέλουμε να πιστεύουμε, αλλαγή που έχει ξεκινήσει στο τραπεζικό χώρο. Σας θυμίζω την μεγάλη πρωτοβουλία συγχώνευσης της Αλφα και της Eurobank, που είναι το προήμιο και άλλων παρόμοιων σημαντικών κινήσεων την περίοδο αυτή. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε μπροστά σε πολύ σημαντικές αποφάσεις. Για τα θέματα αυτά, ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε με τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Τον ενημέρωσε για το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε και στη συνέχεια είχα εγώ, κατ' εντολή του Πρωθυπουργού, μία αναλυτική, μακρά τηλεφωνική συνομιλία με τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης. Τον ενημέρωσα πλήρως και σε βάθος για όλα τα θέματα. Του έθεσα πλήρως υπόψη του όλες τις πληροφορίες, όποια ενημέρωση έχουν τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
την ίδια ενημέρωση έχει και ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί χρειάζεται έντιμη και ειλικρινή συνεργασία κυβέρνησης αντιπολίτευσης, χρειάζεται εθνική συστράτευση, χρειάζεται υπέρβαση. Δεν είναι ώρα για κομματικούς πατριωτισμούς και συμβατικές συμπεριφορές. Και πρέπει να πω ότι ήταν εξαιρετικά υψηλό το επίπεδο της συνομιλίας που είχαμε τον κύριο Σαμαρά. Του έθεσε επίσης υπόψη του την πρόθεση και την πρόταση της κυβέρνησης να επιταχύνει την διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού του 2012 και των σχετικών νόμων. Και συμφωνήσαμε αργότερα, μέσα την ημέρα, να ξανασυζητήσουμε για το θέμα αυτό. Άρα έχετε μία πλήρη ενημέρωση ως προήμιο της συνέντευξης που θα δώσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός, που δεν θα είναι μία συνέντευξη κατά ή οθότα, αλλά μία συνέντευξη που θα τοποθετηθεί απέναντι σε πολύ μεγάλες προκλήσεις, σε προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας μέσα στην Ευρώπη και μέσα στον κόσμο, και πρέπει ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα που τα ακούει και τα σκέφτεται αυτά να ξέρει ότι στο μυαλό μας και στη ψυχή μας έχουμε κάθε ελληνική οικογένεια, κάθε άνεργο, κάθε επιχειρηματία, κάθε αγρότη, κάθε παιδί που θέλει να βρει ένα άλλο εθνικό περιβάλλον, μια χώρα με ανοιχτή αγκαλιά, έτοιμη να του δώσει ευκαιρίες. Οι συνθήκες είναι δύσκολες, μπορούμε να τις κάνουμε εύκολες, εάν κάνουμε μια γρήγορη, ριζική προσπάθεια. Αυτή είναι μια φυγή προς τα μπρος, η φυγή προς τα μπρος μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα, αυτά τα αποτελέσματα είναι στο χέρι μας. Σας ευχαριστώ πολύ.